Ναι, αλλά δημοτικών υπήρχε αρχών. η ιστορική ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων, όπου είχε δημιουργηθεί μια δυναμική, αν θέλετε, μια όθηση προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό το να κάνουμε focus σε 5 χρόνια δεν μας βοηθάει να δούμε την ουσία. Καταστράφηκε αυτή η υπόθεση δεκαετίες τώρα, υποβαθμίστηκε. Και είναι αποτυχία, σας έλεγα, και κυβερνήσεων και δημοτικών αρχών και αστυνομικών αρχών, ο καθένας στον τομέα της ευθύνης του. Υπόθηκαν τα προβλήματα, έχω να προσθέσω μερικά ακόμη. Από την αέρια ρήπανση, σύμφωνα με απάντηση του Επιτρόπου Δήμα σε ερώτηση μου όταν ήμουν ευρωβουλευτής, χάνει κάθε κάτοικος της Αθήνας και όχι μόνο του ιστορικού κέντρου από 9 μήνες έως 2 χρόνια από τη ζωή του. Σε συνδυασμό με το έλλειμμα πρασίνου, διότι η ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που έχει το λιγότερο πράσινο είναι η Αθήνα. Και αυτό προκαλεί και την υπερθέρμανση για την οποία είπε ο κύριος, για την οποία μίλησε ο κύριος Καντερές. Τι έχουμε εδώ πέρα, και νομίζω ότι περιγράφω σωστά και το πνεύμα και τη φιλοσοφία του πορίσματος, στο οποίο από τη δική μας πλευρά συνέβαλε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είναι μέλος και της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Πρώτον, υπάρχει ένα έλλειμμα σχεδίου. Χρειαζόμαστε ένα συνολικό σχέδιο. Θέλετε να σε ένα δεύτερο γύρο παρεμβάσεων να ασχοληθούμε με τις προτάσεις? Θα μου ήταν εύκολο να καταγγέλω. Να συνεχίσω να καταγγέλω. Θέλετε. Ναι. Εντάξει. Επειδή δεν έχω κάνει χρήση του χρόνου, εγώ έλεγα να είμαι πιο επικοδομητικός. Και δεν θα μπω στις προτάσεις. Θέλω να περιγράψω το πρόβλημα. Υπάρχει χρόνια τώρα, δεκαετίες τώρα, ένα έλλειμμα σχεδίου. Και σας πάω και πιο πριν από το 2004, διότι τα εγκλήματα με την αυθαίρετη δόμηση, με την αλλαγή χρήσεων γης, είναι δεκαετίες πίσω. Η Ολυμπιάδα έφτιαξε τη βιτρίνα. Έφτιαξε αυτό που λέει η λαϊκή παροιμία, όσα βλέπει πεθερά. Και την ευκαιρία της Ολυμπιάδας τη χάσαμε, αν δούμε πώς επωφελήθηκε από αυτήν η Βαρκελόνη και πώς επωφεληθήκαμε εμείς. Πόσο κόστησε στη Βαρκελόνη να κάνει αυτό που και τώρα της φέρνει έσοδα? Εμείς πληρώσαμε τον κούκο Αηδόνη. Αμφιβάλλω αν με τα σημερινά χρέη και με τα σημερινά επιτόκια και με τη σημερινή απειλή χρεοκοπίας θα ξαναποφάσιζαν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ να ξοδέψουν πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ολυμπιάδα. Αλλά ας έρθουμε στα ελλείμματα. Πρώτο, έλλειμμα σχεδίου. Δεύτερο, ένα θέμα ελλείμματος πόρων. Ας πούμε για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων. Το κονδύλι που δόθηκε πριν το 2004, το οποίο κατά την άποψή μου δεν ήταν επαρκές, μειώθηκε 8 φορές στα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Χωρίς χρήματα δεν μπορείς να κινητοποιήσεις σχέδια και να τα υλοποιήσεις. Τρίτον, ένα έλλειμμα σαφούς καταμερισμού αρμοδιοτήτων. Ποιος κάνει τι? Βαβέλα αρμοδιοτήτων. Ο καθένας δείχνει τον άλλον. Να πω ένα παράδειγμα. Παραεμπόριο. Ο Δήμος Αθήνας λέει δεν φταίω, φταίει η αστυνομία. Η αστυνομία λέει φταίει ο Δήμος Αθήνας διότι έχει τη δημοτική αστυνομία. Η δική μου αίσθηση. Διεφθαρμένοι δημόσιοι λειτουργοί και στην αστυνομία και στη δημοτική αστυνομία κάνουν πλάτη σε αυτούς οι οποίοι βγάζουν τα κέρατά τους από το παρεμπόριο και χρησιμοποιούν ως βαποράκια του παρεμπορίου αυτούς που χρησιμοποιούν το βράδυ ως βαποράκια για την λαθρέα διακίνηση ναρκωτικών. Και επίσης ένα έλλειμμα συντονισμού. Ο ένας δείχνει τον άλλον. Εδώ χρειάζεται συνολική κυβερνητική παρέμβαση σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και μπόνους για τα θετικά πράγματα και τιμωρία, πέναλτις. Δεν μπαίνω σε επιμέρους προτάσεις γιατί είναι θέμα του δεύτερου κύκλου. Απλώς θέλω να πω ότι υπάρχει ανάγκη να δούμε το θέμα σφαιρικά. Έβαλα προσθετικά και όχι αντιπαραθετικά μερικές ακόμη παραμέτρους που αφορούν στη δημόσια υγεία, στην αισθητική και νομίζω ότι το σχέδιο, το όραμα πρέπει να είναι να ξανακάνουμε το ιστορικό κέντρο άξιο για να αγαπηθεί και να κατοικηθεί και για να πάει κανείς και να βολτάρει και να αγοράσει και να ψωνίσει, να πάψει να είναι αυτή η υποβαθμισμένη και εγκαιτοποιημένη περιοχή. Μάλιστα. Κύριε Πλεύρη, υπήρξε και ένα σημείο κριτικής εναντίον του Δήμου Αθηναίων, ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει κάνει πολλά. Ίσως να έχει κάνει καθόλου. Εσείς συμμερίζεστε αυτό το σημείο κριτικής? Κοιτάξτε, γιατί εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες στην κεντρική πολιτική ηγεσία και στο Δήμο της Αθήνας και ενδεχομένως και στην Ομαρχία σε ένα κομμάτι που της αναλογεί. Οφείλω να πω ότι και η Ομαρχία και ο Δήμος κάνανε μια προσπάθεια, ενδεχομένως καθυστερημένα, να γίνει καταγραφή των κτηρίων τα οποία ανήκουν είτε στην Ομαρχία είτε στο Δήμο και είναι εγκαταλειμμένα, γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα του ιστορικού κέντρου της Αθήνας είναι τα εγκαταλειμμένα κτίρια. Και γενικότερα το μεγάλο πρόβλημα είναι το πρόβλημα κατοικίας υπό ποια είναι. Λέμε λόγου χάρη για τους μετανάστες. Οι μετανάστες βρέθηκαν σε αυτό το σημείο, διότι η απουσία κατοικίας αυτομάτως δημιούργησε ένα κενό.
Και δεν μπορεί να απορροφήσει το κέντρο αυτή τη μετάσταση. Δεν θα μπω στη λογική. Κοιτάξτε τι γίνεται. Το να μπούμε σε μια λογική ότι επειδή δεν μπορούμε να λύσουμε συνολικά το μεταναστευτικό θέμα, δεν μπορούμε να το λύσουμε τοπικά, είναι λανθασμένο. Εγώ πιστεύω λόγου χάρη ότι θα μπορούσε, αν υπήρχε πολιτική βούληση, να υπήρχε σε αυτούς τους πολλούς μετανάστες που υπάρχουν στην Αθήνα ένας καταμερισμός κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην επιβαρύνεται μόνο το ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Γιατί όταν μιλάμε για μεταναστευτικό πρόβλημα στην Αθήνα, ουσιαστικά μη κοροϊδευόμαστε, μιλάμε κατά βάση για το κέντρο της Αθήνας. Θα μπορούσε λοιπόν να υπάρχει ένας καταμερισμός κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπήρχε τέτοια επιβάρυνση. Θέμα εγκληματικότητας, το οποίο είπε πολύ σωστά ο κύριος Δούκας. Πραγματικά υπάρχουν εστίες του κέντρου της Αθήνας, όπου οργανωμένο έγκλημα, που είτε χρησιμοποιεί αλλοδαπούς, είτε είναι από αλλοδαπούς, είτε είναι από Έλληνες, είτε από Έλληνες και αλλοδαπούς, αλλά είναι άνθρωποι του οργανωμένου καθαρά εγκλήματος, ουσιαστικά λιμένονται περιοχές. Τις λιμένονται στο επίπεδο της πορνείας, υπάρχουν σημεία στο Μεταξουριό από πίσω ανδρικής πορνείας, παιδικής πορνείας ανδρών και κοριτσιών. Υπάρχουν προστασία σε όλα τα μαγαζιά, σε όλα τα μαγαζιά του κέντρου της Αθήνας που δεν μπορούν να έχουν μια υγιή επιχειρηματικότητα. Υπάρχει πρόβλημα με τα ναρκωτικά που κοιτάξτε τι έγινε. Τώρα βέβαια φεύγουν σιγά σιγά το κανά. Το πρόβλημα δεν είναι βέβαια οι άνθρωποι που είναι εξαρτημένοι. Όταν όμως έχεις βάλει τρία οκανά, γιατί τρία ήταν στο ιστορικό κέντρο. Ήταν στην πλατεία Βάθηση, ήταν στην Σοφοκλής, ήταν 3 Σεπτεμβρίου. Όταν έχεις τρία που σιγά σιγά απομακρύνονται και δεν έχεις τις δυνατότητες αφενός να μπορέσεις να απορροφήσεις τον κόσμο που χρειάζεται να πάρει τη μεθαδόνη, αφετέρου να μην υπάρχει φύλαξη για να μην αναπτύσσεται εμπόριο ναρκωτικών έξω. Δηλαδή, ο χώρος των Οκανά περιφερειακά ήταν ο ιδανικός χώρος για να μπορέσει ένας έμπορος να πουλήσει τα ναρκωτικά. Και το ερώτημα όμως είναι, κύριε Πρέδρε, πού θα το βάλει κανείς στον Οκανά. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δηλαδή, δεν πάει εδώ, δεν πάει εκεί, δεν πάει εκεί. Όχι, κοιτάξτε, στα νοσοκομεία. Η θέση του Οκανά, διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ασθενείς, η θέση του Οκανά είναι στα νοσοκομεία που εκεί πέρα πραγματικά μπορεί να υπάρξει φύλαξη. Κοιτάξτε, για να μην βρεθούν. Κύριε Πρέδρε, στο εξωτερικό υπάρχουν γιατροί οι οποίοι πηγαίνουν οι ναρκωμανείς και παίρνουν μεθαδόνη. Και οι γιατροί αυτοί βρίσκονται σε συνοικίες μέσα. Αλλά προσέξτε, λέω πάλι. Πάλι λέω, και στις συνοικίες να θέλες να είναι, πρέπει να το φυλάξεις όμως. Εγώ δεν σας είπα σόνι και καλά. Δεν σας λέω σόνι και καλά να μην ήταν. Δεν θα έπρεπε όμως να υπήρχε αυτή η αστυνόμευση εκεί πέρα που θα απέτρεπε τους εμπόρους ναρκωτικών να έρθουν. Παρεμπόριο. Αυτή τη στιγμή δεν συμφέρει έναν έμπορο της Αθήνας να έχει μαγαζί. Και πραγματικά χάνει το κράτος 4 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι απαντημένη ερώτηση, υπολογίζεται από το παρεμπόριο. Ο Αθηναίος έμπορας, κατά την άποψή μου, κακώς πληρώνει δημοτικά τέλη, διότι πληρώνει το δημοτικό τέλος προκειμένου να μπορεί να αξιοποιεί ένα συγκεκριμένο χώρο, τον οποίο δεν μπορεί να τον αξιοποιεί. Άρα επιρρύπτεται ευθύνη στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά πρωτίστως στην κεντρική κυβέρνηση. Γιατί κοιτάξτε, γιατί εγώ συζήτησα και με τον Δήμαρχο πολλές φορές και με τον Ομάρχη, τους εκτιμώ και τους δύο πάρα πολύ, και τον κύριο Σγουρό που έχει κάνει πολύ αγώνα, δηλαδή και με επιστολές. Και τελικά εκεί που καταλήγουμε είναι, και είναι αυτή είναι η πραγματικότητα, όταν δεν υπάρχει μια κεντρική πολιτική βούληση. Γιατί λέγεται λόγω χάρη δημοτική αστυνομία. Η δημοτική αστυνομία έχει πολύ περιορισμένο εύρος. Άμα δεν υπάρχει κεντρική πολιτική βούληση να κάνει κάποιες πράξεις, δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Και αυτό που θα ήθελα να πω, και είναι μια πραγματικότητα. Γιατί λέμε από το 2004, που εγώ σε μεγάλο βαθμό θα συμφωνήσω με τον κύριο Δούκα, οπωσδήποτε αυτό που λέει ο κύριος Παπαδημούλης ισχύει. Δεκαετίες υπήρχε ένα πρόβλημα και προφανώς όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, όταν οι συνθήκες γίνονται ακόμα χειρότερες, θα επιδεινωθεί αυτό το πρόβλημα. Στο 2004 είχαμε μια ξυπασμένη, να το πω σε εισαγωγικά, άσχημη χωριάτικη νοοτροπία του στυλ. Έρχονται οι ξένοι να μας δούνε, επειδή έρχονται να μας δούνε οι ξένοι να είναι τέλεια τα πράγματα. Και δεν εκμεταλλευτήκαμε αυτόν τον τομέα. Αυτός ο τομέας, γιατί υπόθηκε κιόλας ότι μετά τις ευρωεκλογές άρχισε να δραστηριοποιείται η Νέα Δημοκρατία στον τομέα του ιστορικού κέντρου. Προφανώς υπήρχαν κάτι αποτελέσματα ευρωεκλογών, αλλά ακολουθήθηκε πάλι μια πολιτική για τα μάτια του κόσμου. Δεν ήταν μια πολιτική να δούμε τα πραγματικά αίτια του θέματος για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι το ιστορικό κέντρο, όπως είναι αυτή τη στιγμή, είναι πόλος που δεν είναι έλξης ούτε για τους τουρίστες που μπορούν να φέρουν πολλά χρήματα, ούτε για τις επιχειρήσεις, ούτε για τα ξενοδοχεία που σιγά σιγά κλείνουν. Και πραγματικά έχουμε φτάσει στο οριακό σημείο να χτυπηθεί το καμπανάκι και να δοθούν πραγματικά κίνητρα, ουσιαστικά κίνητρα να επιστρέψει η κατοικία. Μάλιστα. Το λέει και ο πρόεδρος της Επιτροπής και αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν ένας χώρος σε αποθεί και τελικά φεύγει, σιγά σιγά αυτός ο χώρος θα καταστραφεί. Πρέπει να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα επιστροφή τη κατοικία. Και θα πούμε ποιοι είναι οι τρόποι. Μάλιστα, για να αφού λοιπόν μιλήσατε, κύριε Πλεύρη, για το πόρισμα, έχουμε το πόρισμα εδώ, ένα σχέδιο για το ιστορικό κέντρο της Αθήνας.